να σας πω ότι ήταν ευχαρίστησή μας που είχαμε μια επίσκεψη από τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το Ιστιτούτο είναι ένας θεσμός, είναι ανοιχτό σε όλους τους πολιτιακούς αξιωματούχους για επίσκεψη ανά πάσα στιγμή. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις δραστηριότητες του Ιστιτούτου, τις υπηρεσίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει στους ασθενείς με νευρολογικά και γενετικά προβλήματα, τα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο Ινστιτούτο, αλλά επίσης και για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες, τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου. Και τέλος, ενημερώσαμε τους επισκέπτες μας για τα επικείμενα σχέδια που έχουμε, τα σχέδια που έχουμε για ανάπτυξη του Ινστιτούτου, τη δημιουργία ενός καινούργιου ερευνητικού κέντρου όπου θα στεγάσει οι νέες ερευνητικές δραστηριότητες πάντα προς όφελος των ασθενών, το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης το οποίο έχει γίνει από τη δημιουργία του Ινστιτούτου. Σήμερα είμαστε εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φυλακτού για την φιλοξενία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε χώρους και εταιρείες, αλλά και Ινστιτούτα έρευνας, τεχνολογίας, χώρους που καταδεικνύουν την επιτυχία της Κύπρου. Σήμερα βρισκόμαστε στον χώρο της Κύπρου της Αριστείας. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής είναι ένα Ινστιτούτο που τιμά την χώρα και είναι εδώ το μέλλον του τόπου μας, να επενδύσουμε στην Αριστεία. Έμεινα έκπληκτος όταν άκουσα ότι εδώ εργοδοτούνται 190 άτομα και η πλειοψηφία των ατόμων αυτών, των άριστων επιστημόνων, είναι οι άνθρωποι που επαναπατρίστηκαν στον τόπο τους. Αυτή την Κύπρο θέλουμε, που επαναπατρίζει τα δυνατά μυαλά της και δημιουργεί τις ευκαιρίες να δείξουμε πως είμαστε η χώρα της Αριστείας. Εδώ συνδυάζεται από τη μια η παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της νευρολογίας και της γενετικής, αλλά σε συνδυασμό με την έρευνα αλλά και την εκπαίδευση. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φυλακτού και τους συνεργάτες. Αυτή την Κύπρο θέλουμε, αυτή την Κύπρο πρέπει ακόμα να την κάνουμε καλύτερη. Επιπρόσθετα, και εδώ είναι ένα κέντρο που κατάφερε και απορρόφησε σημαντικά κονδύλια από το πρόγραμμα Ορίζοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η χώρα από τις πρώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντλήσαμε την τελευταία πενταετία τριπλάσια χρηματοδοτήσεις από τη συνεισφορά της χώρας μας. Ακόμα μια επιτυχία στα κέντρα έρευνας, στις επιχειρήσεις μας, στην Κύπρο μας. Και αν δεν κάνω λάθος, το Ινστιτούτο σας είναι το τέταρτο σε ολόκληρη την Κύπρο σε απορρόφηση κοινοτικών πόρων. Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η άντληση ποσού 26 εκατομμυρίων ευρώ για το κέντρο έρευνας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, με μια χρηματοδότηση όχι μόνο για τις υποδομές, αλλά και για τα πρώτα προγράμματα έρευνας με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Και πάλι τα συγχαρητήρια, και αυτή την Κύπρο είναι που πρέπει να έχουμε πρότυπο για ακόμα καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.